Διανύουμε, όπως είναι γνωστό, μια περίοδο της πανδημίας όπου οι επιπτώσεις του είναι αρκετά ορατές και στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι και στα καλύτερά της και με πολύ πρόσφατα έτσι στοιχεία που έχουμε διαπιστώνουμε ότι οι τιμολογήσεις μας το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο είναι μειωμένες κατά 40%. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη κι αν όλοι οι δημότες είναι στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΙΑΡ απόλυτα εντάξει, οι πράξεις μας θα είναι μειωμένες κατά 40%. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας και το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου αρκετοί δημότες αδυνατούσαν είτε αδιαφορούσαν, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ θα είναι μειωμένες οι πράξεις μας. Βέβαια, σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και ορισμένες παθογένειες αρκετών ετών και για να γίνω πιο συγκεκριμένος σας λέω ότι υπάρχουν ακίνητα και είναι αρκετά αυτά τα οποία παίρνουν νερό και δεν έχουν μετρητή. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πληρώνουν νερό. Επίσης υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στις παραλίες όπου, όπως είναι οι καντίνες, τα θαλάσσια σπορ που και εκεί γίνεται μια αλόγιστη κατασπατάληση νερού χωρίς να υπάρχουν υδρόμετρα και επομένως δεν πληρώνουν και αυτοί νερό. Επίσης υπάρχει, επειδή έχουμε αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα και η επιχείρηση έχει οργανώσει συνεργεία προκειμένου να κάνει ελέγχους και να διαπιστώσουμε ακριβώς την κατάσταση αυτή, σας αναφέρω ότι υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία δυστυχώς δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα της επιχείρησης και επομένως δεν εκδίδονται λογαριασμοί, που σημαίνει μια τεράστια απώλεια εσόδων για την ΔΕΙΑΡ. Επίσης, τα συνεργεία μας ενημερώνουν ότι ανακαλύπτουν συνεχώς εκατοντάδες υδρόμετρα τα οποία είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν διαβάζονται, είτε δεν είναι προσβάσιμα και προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εκδίδονται λογαριασμοί ή εκδίδονται κατά προσέγγιση, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και καθιστά και αναξιόπιστη την επιχείρηση. Εδώ βρισκόμαστε τον τελευταίο καιρό σε μια προσπάθεια όπου οι μετρήσεις θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα. Πέραν όμως αυτών των θεμάτων που διαπιστώσαμε στην ίδρυυση, παρόμοια είναι και τα προβλήματα που υπάρχουν στην αποχέτευση. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις καταναλωτών οι οποίοι έχουν πληρώσει για μια σύνδεση, ας πούμε, ορισμένων τετραγωνικών, μετά έγιναν επεκτάσεις χωρίς η επιχείρηση να εισπράξει το ανάλογο τύπημα για την επέκταση ή πλήρωσαν μια προκαταβολή χωρίς να ενοχληθούν από κανένα για να αποπληρώσουν το χρέος τους. Και αντιλαμβάνεστε, μας έχει τύχει τώρα και αυτή η περίοδος της πανδημίας όπου οι οικονομικές δυσκολίες είναι μεγάλες, οι δημότες ζορίζονται και αυτό μεταβιβάζεται στην επιχείρηση. Επειδή η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες των δημοτών και προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες, έχουμε προβεί σε μία σειρά διευκολύνσεων. Έχουμε ψηφίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο πάγιες ρυθμίσεις. Η μία είναι 10 δόσεων με μία προκαταβολή 12% του ποσού. Η άλλη είναι 20 δόσεων με μία προκαταβολή 20%. Επίσης, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δημοτών έχουμε πάρει μία απόφαση να έχουν μία έκπτωση 12% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το χρέος. Και πρόσφατα πήραμε μία πιο ευνοϊκή ακόμη απόφαση
48 δόσεων, όπου ο δημότης, ο καταναλωτής, θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μόνο την δόση που αντιστοιχεί στο ποσό, το συνολικό ποσό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κανένα προαπαιτούμενο ή κάποια προκαταβολή. Επειδή όμως η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και να παρέχει άφθονο και ποιοτικό νερό, και επειδή η οικονομική κατάσταση, όπως προβλέπουμε, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη περίοδο, έχουμε ζητήσει μία ενίσχυση της ρευστότητάς μας από τον Δήμο. Έχουμε προβεί σε αυτή την ενέργεια για να ενισχυθεί η ρευστότητά μας. Δεν είναι δάνειο, είναι μία διευκόλυνση της ρευστότητας. Ο Δήμος θα μας δώσει αυτό το ποσό που θα αιτηθούμε και εμείς θα το επιστρέψουμε. Σας λέω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι μια ρύθμιση η οποία έγινε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουν καταφύγει και άλλες ΔΕΙΑ στην Ελλάδα και θα κάνουμε και εμείς χρήση αυτού του μέτρου προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.